και Παναθηναϊκών αισθημάτων, ο Ολυμπιακός κέρδισε πριν από λίγο και πάει στον τελικό της Ευρωλίγκα. Οπότε στην Ευρώπη πάμε καλά και πρέπει να το πανηγυρίσουμε ανεξάρτητα από το τι ομάδα είμαστε. Θα πάμε καλά όμως και στα υπόλοιπα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την ευγενική πρόσκλησή τους. Είναι πράγματι η τέταρτη φορά που μιλώ από αυτό το βήμα. Η πρώτη φορά όμως με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Και είναι χαρά μου κάθε φορά να συμμετέχω σε αυτόν τον ετήσιο οικονομικό θεσμό, σε αυτό το οικονομικό φόρουμ που κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν και να συζητηθούν διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις. Διαφορετικές σε ένα πλουραλιστικό βήμα διαλόγου. Αντιλήψεις που ορίζουν τις γραμμές του δημόσιου διαλόγου τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για πολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις που δεν προέρχονται από ασκήσεις σε συνθήκες εργαστηρίου των οικονομολόγων, αλλά ορίζονται από τις καταστατικές κοινωνικές αντιθέσεις που είναι εγγενείς σε όλες τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές και οικονομικές αυτές αντιλήψεις συνέχονται από ιδεολογικές παραδοχές που είναι εξορισμού μη συμβιβάσιμες. Υποχρέωση λοιπόν της πολιτικής και της συντεταγμένης, της πολιτικής ηγεσίας και της συντεταγμένης πολιτείας είναι αυτό το παράδοξο να το επιλύει με τον πιο αποτελεσματικό κάθε φορά τρόπο. Διότι είναι η πολιτική σε τελευταία ανάλυση που θα ορίσει σε κάθε στιγμή το τι είναι δίκαιο και το τι είναι άδικο. Τι είναι θεμητό και τι αθέμητο. Τι είναι εφικτό και τι ανέφικτο. Επί μία πενταετία στην Ελλάδα η πολιτική των παλιών κομμάτων εξουσίας απέτυχε παταγωδώς να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Δεν κατάφερε να συνδυάσει και να συνθέσει τις διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες ελληνικής κοινωνίας και των τμήματων της. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια ανθεκτική ιδέα για την κοινωνική δικαιοσύνη και να ορίσει βιώσιμες συντεταγμένες για τη μελλοντική προοπτική της χώρας. Αντίθετα, επέλεξε να συνταχθεί με τις πιο ακραίες και μεροληπτικές ιδέες, με τις πιο ακραίες και μεροληπτικές δυνάμεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υλοποιήσει μια σκληρότατη πολιτική λιτότητας ενάντια στην τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Κυριάρχησε στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής ελίτ, με την στήριξη φυσικά των οικονομικά ισχυρών, η ιδέα ότι την κρίση στην Ελλάδα την προκάλεσαν τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, την κρίση στην Ελλάδα την προκάλεσε ο υπέρογκος δημόσιος τομέας, οι αγκυλώσεις σε προστατευτική. Πολιτικές. Πάνω σε αυτή τη βάση, πάνω σε αυτή τη στρεβλή, επιτρέψτε μου, βάση, στήθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός